εκφράσουμε πρώτα τη βαθιά μας θλίψη για αυτό το έγκλημα που έγινε στην Πύλο, με αθώες ψυχές και πάρα πολλά παιδιά μέσα που έχουν χαθεί. Έγκλημα το οποίο όμως από πίσω υπάρχει όνομα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ΝΑΤΟ, υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Σήμερα με εκπροσώπους από το Εργατικό Κέντρο και από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης κάναμε συνάντηση με τον υποδιοικητή της Τρίτης ΥΠΕ. Είναι η περιφέρεια όπου ανήκει και το νοσοκομείο της Νάουσας που είχαμε το τραγικό περιστατικό, όπου του θέσαμε τα πάγια αιτήματά μας, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο τώρα, είναι διαχρονικά, για να στελεχωθούν πλήρως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κοινοτικά ιατρία, γιατί εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δομές, αλλά το κύριο λόγο πια το έχουν κλιμάκια που θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν, όπου θα πρέπει να ενημερώσουν τον πληθυσμό, που είναι αγροτικός κυρίως, το τι πρέπει να προσέχει και να γίνεται και η επιδημιολογική κάθε φορά επιτήρηση. Λέμε ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Μιλάμε ότι το 2023 δεν μπορούν να χάνονται παιδιά, είτε γιατί δεν υπάρχουν μονάδες, είτε γιατί δεν υπάρχουν ίσως τα κατάλληλα μέσα να διαγνωστούν αυτά που πρέπει να διαγνωστούν. Απαιτούμε να είναι πλήρως στελεχωμένα όλες οι δομές υγείας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Νάουσας παρευρέθηκε σήμερα μαζί με τους συνάδελφούς μας υγειονομικούς στην παράσταση που κάναμε εδώ πέρα και στην ενημέρωση που θέλαμε να έχουμε από την υγειονομική περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη, και μετέφερε την αγωνία του λαού της Νάουσας σε σχέση με αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη που υπάρχει, που εκφράστηκε με το θάνατο του, απαράδεκτο θάνατο του 7χρονου παιδιού, και ταυτόχρονα να εκφράσουμε την μεγάλη ανησυχία μας, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά στην Νάουσα τα οποία έχουν κολλήσει στο στρεπτόκοκο, και γι' αυτό απαιτούμε να πάρθουν όλα τα μέτρα, τα υγειονομικά, του ελέγχου, της πρόληψης, της ενίσχυσης και του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, έτσι ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διάδοση αυτής της ασθένειας και οποιοδήποτε κίνδυνος μπορεί να υπάρξει περαιτέρω για οποιοδήποτε παιδί στην περιοχή μας. Σήμερα, αντιπροσωπεία της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και του Εργατικού Κέντρου Νάουσας, παρουσία και εκλεγμένης της ΑΔΔΗ, της κυρίας Βακελή, παρευρεθήκαμε και ζητήσαμε συνάντηση με τον διοικητή και τον υποδιοικητή της ΥΠΕ, με αφορμή το τραγικό γεγονός όπου ένα παιδάκι στην Νάουσα έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο. Διαφαίνονται ξεκάθαρα οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους πλατιά κάτω από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που επιτάσσουν ουσιαστικά την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, την ένταση της επιχειρηματικής δράσης μέσα στα νοσοκομεία και ως απότοκο έχουν το σμπαράλιασμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν την τραγική υποστελέχωση τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές στα νοσοκομεία όλης της χώρας, κάτι που βιώσαμε και μέσα στην πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι για όλο τον νομό Θεσσαλονίκης μόλις 20 παιδίατροι καλύπτουν τις ανάγκες σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη παιδιών. Επιχειρήθηκε από μεριάς της ΥΠΕ να παρουσιαστεί μια τέλεια εικόνα και μια πρωτοφανής κινητοποίηση όσον αφορά τους χώρους υγείας, που όμως δεν μπόρεσε να καλύψει το τραγικό φόντο που προαναφέραμε, δεν μπόρεσε να καλύψει τις συνεχείς μετακινήσεις υγειονομικών με εντέλεστε για να καλύψουν και να βουλώσουν ουσιαστικά τρύπες, κάτι που έχουμε καταγγείλει και στο παρελθόν, αλλά και συνεχίζουμε ως Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Από αυτό εδώ λοιπόν το βήμα διατρανώνουμε ότι εδώ και τώρα χρειάζεται και απαιτείται γενναία στελέχωση και θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, των δημόσιων δομών σε προσωπικό, σε μόνιμο προσωπικό, να δοθούν εδώ και τώρα κίνητρα μισθολογικά και όχι μόνο ακριβώς για να δηλωθεί ενδιαφέρον από τους συναδέλφους υγειονομικούς. Επαναφορά τώρα του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για σήμερα το απόγευμα, 8 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, γιατί
Οι ζωές μας έχουν αξία, οι ζωές μας μετράνε, δεν θα τις θυσιάσουμε στο βωμό του κέρδους, δεν θα ανεχτούμε να γίνουν κανονικότητα τα πολύ νεκρά ναυάγια σαν αυτό στην Πύλο.